σε αυτό το πρώτο βίντεο από τη φετινή σεζόν θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε τους εκπροσώπους των ομάδων να μιλάνε για τους στόχους αλλά και για το επίπεδο του πρωταθλήματος. Για μας ο ΑΟΤΑ Τάβλα δεν θα είναι τόσο ανταγωνιστικός για το πρωτάθλημα φέτος. Δίνουμε ευκαιρίες σε νέα παιδιά. Έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Κάνουμε πολλή δουλειά στο σύλλογο. Θέλουμε, σαν στόχο, ο ΑΟΤΑ Τάβλα έχει για τη θέση 3-4. Νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά που το πρωτάθλημα είναι τόσο δυνατό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη τέτοια σεζόν. Κοσμούν μεγάλα ονόματα την Ελλάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να δούμε χωρίς νεύρα ένα ωραίο πινκ-πονγκ. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία εδώ στην Ελλάδα στο πρωτάθλημα. Να παίζουμε με τόσο καλά ονόματα όπως αυτούς που παίξεις που αντιμετώπισα πριν. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία και αυτό μας βοήθησε και ο προπονητής μας να σε βάλει στην ομάδα. Φέτος δεν είναι τόσο δυνατή η ομάδα τα Τάβλα, αλλά είναι ανταγωνιστική. Είμαστε εγώ και ο Βλαχάκης μαζί με τον Δημήτρη και τον Βούλγαρο και κυνηγάμε την τέταρτη με την πέμπτη θέση. Προσπαθούμε να είμαστε δυνατοί σε όλα τα μάτσα, να κυνηγήσουμε κάθε αποτέλεσμα. Οι στόχοι του συλλόγου μας είναι αρχικά να μείνουμε στην κατηγορία και πέρα από αυτό να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι σε κάθε αγώνα πρέπει να δίνεις το 100% σου και από εκεί και πέρα βλέπεις αν εσύ είσαι ικανοποιημένος και προσπαθείς από αυτό είναι αρκετό. Τώρα όσο αφορά για το πρωτάθλημα είναι αρκετά ενισχυμένο. Κάποιες ομάδες έχουν δώσει παραπάνω χρήματα, έχουν και το budget, βλέπεις ξένους παίχτες να έρχονται. Είναι πολύ καλό αυτό. Αυτό παίρνουμε και παιχνίδια κι εμείς, αντί να πηγαίνουμε στο εξωτερικό να δίνουμε λεφτά και να τους παίζουμε αντίστοιχα η ομοσπονδία μας να δίνει τα λεφτά. Μπορούμε και τους έχουμε στο πρωτάθλημά μας και έτσι βελτιωνόμαστε και εμείς και αυτοί βλέπουν διαφορετικά πρωταθλήματα όπως είναι και εδώ στην Ελλάδα. Και συνεχίζουμε. Φέτος έχουμε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα στην Α1 αντρών. Έχουμε τρεις δυνατές ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν από έναν έως τρεις ξένους επίπεδου επαγγελματικού. Ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί όπως και είχε κατακτήσει, γιατί είχε κατακτήσει τον τίτλο πέρσι. Μετά είναι η ΑΕΚ με τρεις δυνατούς ξένους και τον Κώστα Λαγογιάννη. Και τρίτο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός με τους δύο Κωνσταντινόπουλους και ένα Βούλγαρο, τον Κουτσαμπάσα. Όλοι αυτοί ανεβάζουν πολύ το επίπεδο του πρωταθλήματος και το κάνουν ακόμα πιο δύσκολο για τις υπόλοιπες ομάδες, οι οποίες πάνω κάτω είναι στα ίδια επίπεδα. Για τον ΑΣΥΓΜΑ πέρα, ο στόχος είναι η πρώτα απ' όλα παραμονή και όσο δυνατόν το καλύτερο πλασάρισμα μετά τις τρίτες πρώτες θέσεις. Για μένα προσωπικά, επειδή και ο Τσιόκα είναι αμυντικός, έχει αμυντικό στυλ παιχνιδιού όπως εμένα, τρέφω μεγάλο σεβασμό προς το πρόσωπό του. Και παράλληλα μπορεί να μου δείξει και πάρα πολλά πράγματα λόγω εμπειρίας που εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα έχω δει, δεν τα έχω δουλέψει. Οπότε αυτό με βοηθάει προσωπικά πάρα πολύ. Πέρα από αυτό όλοι γνωρίζουν πως είναι ένας μεγάλος παίχτης, πολλή εμπειρία και φυσικά όλοι το σέβονται, έτσι. Πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών σίγουρα. Εμείς είμαστε στην Α1 τα τελευταία 17 με 18 χρόνια. Οπότε έχω ζήσει κάθε πρωτάθλημα ξεχωριστά και φέτος με την έλευση τόσο ξένων παιχτών και παιχτών γνωσμένης αξίας πιστεύω ότι θα είναι ένα από τα πιο δυνατά πρωταθλήματα που έχουμε συναντήσει. Η ομάδα μας πέρυσι τερμάτισε πέμπτη θέση η οποία θεωρείται μια επιτυχία αν σκεφτείτε ότι είμαστε στην Κρήτη, προπονούμαστε εκεί και δεν υπάρχουν αθλητές ώστε να μπορούμε να κάνουμε αξιόλογη προπόνηση, ούτε ποικιλία, αλλά και οι συνθήκες είναι λίγο πιο δύσκολες. Οπότε θα προσπαθήσουμε να επαναλάβουμε την περσινή μας επιτυχία. Έχουμε ενισχυθεί φέτος και με τον Αντωνιάτη τον Νίκο, ένα πολύ δυνατό αθλητή. Και ευελπιστούμε πάλι στην κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Θεωρώ ότι φέτος είναι ένα από τα πιο δύσκολα πρωταθλήματα των τελευταίων 15 χρόνων. Από όσο θυμάμαι δηλαδή, είναι με τη συμμετοχή πολλών ξένων αθλητών. Πολύ μεγάλη αξία και επίσης αρκετών Ελλήνων αθλητών πολύ καλών. Οι στόχοι νομίζω είναι ξεκάθαροι. Αρχικά είναι η παραμονή. Στην πορεία, ό,τι καλύτερο καταφέρουμε.